Γενικότερα υπάρχει έτσι μία παρεξήγηση όσον αφορά τη χρήση των συστημάτων κλιματισμού εν ώψη του κορονοϊού. Mm-hmm. Και δημιουργείται έτσι πολλές φορές μία λαθασμένη εντύπωση. Τα κλιματιστικά είναι ασφαλή εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά και εφόσον έχουν γίνει σωστά οι συντηρήσεις τους. Mm-hmm. Δεν είναι το κλιματιστικό αυτό που μπορεί να προκαλέσει το πρόβλημα, αλλά ο ιός ο οποίος μπορεί να έχει επικαθίσει στα φίλτρα ή στα εξαρτήματα του κλιματιστικού εφόσον δεν έχει συντηρηθεί. Mm-hmm. Άρα η σωστή συντήρηση λοιπόν, ένα κακά συντηρημένο κλιματιστικό είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας ενισχύει, όχι το κλιματιστικό γενικά, και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο έτσι όπως το λέτε, για να ηρεμήσει και ο κόσμος την όποια ανησυχία ενδεχομένως του είχε δημιουργηθεί. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού, σε ένα σπίτι και σε μια επιχείρηση? Σαφώς είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού. Να συμπληρώσω στην εισαγωγή του δεύτερου ερωτήματος σας, ότι γενικότερα είναι πολλές φορές ενοχοποιούνται τα συστήματα κλιματισμού και τη μετάδοση ασθενειών προ-κορονοϊού εποχής. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι το θέμα της συντήρησης των κλιματιστικών συσκευών γενικότερα και των συστημάτων εξαρισμού δεν είναι κάτι που προκύπτει μόνο λόγω της διαδικασίας αυτής της οποίας περνάμε όλοι μας τώρα. Είναι υποχρέωση να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ανάλογα φυσικά και με τη χρήση την οποία γίνεται το κλιματιστικό. Και όταν λέω συντήρηση του κλιματιστικού, δεν εννοώ αυτό το πλήσιμο με νερό που γίνεται στα προφίλτρα που όλοι λίγο πολύ το κάνουμε στο σπίτι μας. Αλλά τι σημαίνει συντήρηση, σωστή συντήρηση? Η συντήρηση ενός κλιματιστικού περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών, οι οποίες είναι αρκετά πιο πολύπλοκες. Υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο διαδικασιών, στο οποίο γίνεται και χρήση κάποιων ειδικών σκευασμάτων, ώστε να απολυμανθούν όλα τα στοιχεία του κλιματιστικού, το στοιχείο δηλαδή το οποίο ψύχει τον αέρα, η λεκάνη συμπυκνωμάτων και κάποια άλλα εξαρτήματα, και να γίνει το κλιματιστικό ασφαλές στη λειτουργία, είτε αυτή η λειτουργία είναι οικιακή είτε είναι μια πιο κεντρική εγκατάσταση. Mm-hmm. Άρα πέρα από τα φίλτρα τα οποία ενδεχομένως θα καθαρίζουμε και μόνοι μας αυτά, καλό είναι να απευθυνόμαστε και σε έναν ειδικό ο οποίος θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει ότι θα λειτουργεί με ασφάλεια το κλιματιστικό μας. Ακριβώς. Μια συνήθεια συντήρηση ενός κλιματιστικού, ενός οικιακού κλιματιστικού μπορεί να κρατήσει 30-40 λεπτά. Για τέτοια ανάλυση ενεργειών μιλώ. Δεν είναι απλώς ένα πλήσιμο δηλαδή το φίλτρο και επανατοποθέτησή του. Είναι μια διαδικασία ασφαλής εφόσον γίνεται από αδίουχους τεχνίτες και εφόσον χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα υλικά, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μιλάμε για κάποια χημικά, τα οποία βεβαίως πρέπει να έχουν έγκριση τουλάχιστον του ΟΦ για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά και να είναι ασφαλή για τη χρήση την οποία προορίζονται. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια καλή συντήρηση. Ρωτάει εδώ ακροατής τι ρόλο έχουν τα φίλτρα και πόσο συχνά θα πρέπει ο κόσμος να τα καθαρίζει πέρα από τη συντήρηση που θα του κάνει ένας ειδικός. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα οικιακά μηχανήματα, δυστυχώς τα φίλτρα τα οποία υπάρχουν σε αυτά τα μηχανήματα δεν είναι ικανά να κρατήσουν μικρά σωματίδια όπως είναι η περίπτωση ενός ιού ή κάποιων βακτηριδίων. Πρόκειται συνήθως για φίλτρα που σκοπό έχουν περισσότερο να προστατεύσουν τη λειτουργία του ίδιου του μηχανήματος. Και αυτά βεβαίως έτσι με ένα καθαρισμό, ας πούμε, μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, είναι μια ασφαλή διαδικασία, κυρίως για να μπορέσουμε να έχουμε μια ικανοποιητική λειτουργία στο ίδιο το κλιματιστικό. Mm-hmm. Όλα δηλαδή τα οικονομικά, ας το πούμε, μοντέλα των κλιματιστικών δυστυχώς δεν διαθέτουν εξειδικευμένα φίλτρα για να κάνουν κατακράτηση αυτών των σωματιδίων, παρά μόνο σε κάποια πολύ εξελιγμένα μοντέλα, τα οποία είναι και αντίστοιχα ακριβότερα στο να τα αποκτήσει κανείς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξαερισμό των χώρων με φρέσκο αέρα, πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ορθή χρήση και του κλιματιστικού μας συστήματος? Θα έλεγα, κυρία Σακιανάκη, ότι είναι το σημαντικότερο.
Ιδίως θα ήθελα να διαχωρίσω πάλι μάλλον αρχικά τα συστήματα της οικιακής, των οικιακών εφαρμογών και τα συστήματα του κεντρικού κλιματισμού. Στα οικιακά συστήματα ουσιαστικά το κλιματιστικό ανακυκλώνει 100% τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Επομένως η όποια πιθανότητα μετάδοσης ιού εξαρτάται από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Ναι. Όταν όμως μιλήσουμε για κεντρικά συστήματα κλιματισμού τα οποία είναι κατευθυμένα σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους ή χώρους τέλος πάντων που έχουν μια μεγαλύτερη ψυχοψημότητα πληθυσμού, εκεί καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πιο σημαντική διαδικασία προκειμένου να υπάρξει μια σχετική προστασία. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα φυσικό εξαρισμό σχεδόν στο 100%. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ανακυκλώνουμε τον ίδιο αέρα που υπάρχει μέσα στο χώρο, αλλά θέλουμε ο αέρας ο οποίος θα υπάρχει μέσα σε αυτό να είναι κατά το δυνατόν φρέσκος, να έρχεται δηλαδή συνεχώς από το περιβάλλον. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει στα συστήματα αυτά τα κεντρικά τα οποία διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, η διαδικασία της ανακυκλοφορίας να είναι απενεργοποιημένη. Θέλουμε δηλαδή να παίρνουμε φρέσκο αέρα 100% από το περιβάλλον, επαναλαμβάνω, και όχι να ανακυκλώνουμε τον εσωτερικό αέρα. Mm-hmm. Αυτό και όπως το είπατε και εσείς, περισσότερο και για τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού, τα οποία συνήθως λειτουργούν σε επιχειρήσεις, όπου εκεί, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, επικεντρώνεται και περισσότερο την προσοχή του κόσμου στο να γίνεται η ορθή χρήση του κλιματιστικού συστήματος. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις ψύξης, θέρμανσης, αλλά ας μιλήσουμε για ψύξεις, μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο καλοκαιριού, θα πω εγώ, αν και με υψηλές θερμοκρασίες η άνοιξη που διανύουμε. Τι πρέπει να προσέξουμε στις ρυθμίσεις ψύξης? Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, γενικότερα δεν πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Δηλαδή το επίπεδο άνεσης, το θερμοκρασιακό που ο καθένας μας νιώθει άνετα για να λειτουργήσει, νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί. Δεν είναι δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας ή η μείωση της θερμοκρασίας αυτή που θα κάνει λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνη τη χρήση του κλιματιστικού. Άλλωστε, εδώ δείχνουν και απόψεις. Δηλαδή, οι πληροφορίες που μας έρχονται από τους δημοξιολόγους είναι αρχικά, ας πούμε, ότι σε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς περιβάλλοντος και συνθήκες υγρασίας πάνω από 85% ιός δεν μπορεί να επιβιώσει. Mm-hmm. Αυτά όμως αλλάζουν μέρα με τη μέρα και βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχουν έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις σε αυτά τα πράγματα. Θερμοκρασιακά λοιπόν δεν νομίζω ότι κάποια ενέργεια δική μας μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Συνεπώς, μια θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 2-3 βαθμούς κάτω από τη συνήθεια θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ λογικές για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες μας σε ένα επίπεδο άνεσης ικανοποιητικό. Mm-hmm. Ρωτάει άλλος ακροατής εδώ ότι έχει στην επιχείρησή του κεντρικό σύστημα κλιματισμού, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που γράφει, να το λειτουργεί πλήρως με εξωτερικό αέρα. Νομίζω ότι ήταν και η απάντηση που δώσατε πριν από λίγο. Ναι, η απάντηση είναι βεβαίως να το λειτουργεί με 100% νοπό. Mm-hmm. Επηρεάζει βέβαια αυτό λίγο την απόδοση των μηχανημάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ο αέρας έρχεται από το περιβάλλον έχει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ενώ ο αέρας που ανακυκλοφορεί είναι ήδη προκλιματισμένος. Θα έχουμε δηλαδή μια μείωση απόδοσης του μηχανήματος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο. Περισσότερο πρέπει να μας απασχολεί να έχουμε μια σχετικά χαμηλότερη θερμοκρασία στους χώρους μας, ικανή για να δουλέψουμε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς κλιματισμό. Βλέπετε ότι ήδη φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονο το καλοκαίρι. Έτσι. Και από ό,τι μας λένε και οι ειδικοί του χώρου, θα είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια της τελευταίας 20ετίας. Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε και σίγουρα και οι ειδικοί, όταν λέω ειδικοί εννοώ και από το χώρο της υγείας, εκείνο το οποίο συστήνουν είναι να βρισκόμαστε σε καλά κλιματισμένο χώρο, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες. Άρα μην πέσουμε σε ένα λάθος τρυπάκι με λυπή ενημέρωση. Ενδεχομένως να θεωρούμε ότι η μη χρήση κλιματιστικού μας διασφαλίζει και να αντιμετωπίσει κάποιος άλλα προβλήματα. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω, κύριε Βλαχάκη, από αυτά που λέτε και με τα πολλά χρόνια που έχετε εμπειρίας στο χώρο, είναι ότι η σωστή χρήση και συντήρηση του κλιματιστικού μας προστατεύει απόλυτα.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε βεβαίως και να προσθέσω ότι η μη χρήση κλιματισμού όταν έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα θερμοκρασίας μπορεί να μας οδηγήσει σε άλλα προβλήματα τα οποία είναι και αυτά εξίσου σοβαρά. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε θερμοπληξίες, μπορεί να έχουμε άσματα, μπορεί να έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς σκεπτόμενος λογικά δεν θέλει να το ρισκάρει. Φαντάζομαι... Ναι, ολοκληρώστε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αν κάποιος χρήστης κλιματισμού θέλει να νιώσει ακόμη περισσότερο ασφαλή, υπάρχουν συσκευές οι οποίες ονομάζονται καθαριστές αέρα. Ναι. Είναι δηλαδή φορητές ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στον χώρο που βιώνουμε. Μιλάω για ένα περιορισμένο χώρο, δηλαδή ένα γραφείο, ένα δωμάτιο ενός σπιτιού και όχι μια εκτένα εκτεταμένο χώρο. Διαθέτουν λοιπόν μια σειρά εξειδικευμένων φίλτρων, τα οποία μπορούν να κατακρατούν σωματίδια μεγεθών όπως είναι τα βακτήρια και η υγιή και μεγαλώνουν οπωσδήποτε την ασφάλεια που μπορεί να έχει ο χρήστης που είναι σε ένα εσωτερικό χώρο και έχει την υποχρέωση τέλος πάντων να συναναστρέφεται και άλλους ανθρώπους και να είναι σε ένα περιβάλλον που θα είναι λίγο επιβαρυμένο. Σημαντικό αυτό που λέτε και το κρατάμε για όποιον θέλει επιπλέον εξασφάλιση, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη, ότι θα είναι καθαρός ο αέρας της επιχείρησής του ή του σπιτιού του, από ό,τι καταλαβαίνω είναι και για οικιακή χρήση. Φαντάζομαι κύριε Βλαχάκη ότι αυτές τις ημέρες και τα ερωτήματα των καταναλωτών πέφτουν βροχή και σε εσάς την Ιδρομετάλ. Είναι αλήθεια αυτό. Γενικότερα ισχύει και εδώ ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και όχι όταν πρέπει να το προλάβουμε. Mm-hmm. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο θέμα της συντήρησης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την περίοδο, στα πλαίσια του φυσιολογικού, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να ρίξει την ποιότητα της συντήρησης για να μπορέσει να εξυπηρετήσει περισσότερο κόσμο. Σας είπα και προηγουμένως ότι ένας μέσος χρόνος συντήρησης ενός κλιματιστικού οικιακού είναι περίπου 35 με 40 λεπτά. Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση κάτι δεν γίνεται καλά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι και ο χρόνος που μπορεί κανείς να υλοποιήσει σέρβις, ας πούμε, συσκευών είναι εξίσου περιορισμένο.